Η Σισαμιά βρίσκεται στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Στα δυτικά της συνορεύει με τις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης, δυτικά της στις περιφερειακές ενότητες Δράμας και Καβάλας, ενώ δίπλα και νότια βρίσκεται ο ποταμός Τριμώνας. Είναι κτισμένη στον κάμπο των Σερών, ανάμεσα στα χωριά Δημητρίτσι, το οποίο βρίσκεται βόρεια της Σισαμιάς, στην Αγία Παρασκευή νότιο-νότιο-ανατολικά, στην Οικόκλια νότια της Σισαμιάς και στη Βέργη που βρίσκεται δυτικά. Απέχει 9,5 χιλιόμετρα από την Ιγρίτα, η οποία βρίσκεται βόρειο-δυτικά της, και 20,5 χιλιόμετρα από τις Σέρες που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Σισαμιάς. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 329 κατοίκους. Για να αναφέρουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την όμορφη Σισαμιά, θα πούμε πως το χωριό αναφέρεται επίσημα το 1920 μετά την απελευθέρωση με την ονομασία Αβδαμάλ και ορίζεται έδρα της ομώνυμης κοινότητας. Το όνομα Αβδαμάλ το πήρε από τις λέξεις Αβδί και Μάλ, που σημαίνει στα τουρκικά περιουσία του Αβδί. Το 1927 μετονομάστηκε σε Σισαμιά επειδή καλλιεργούσαν στην περιοχή Σουσάμι. Η εκκλησία της Σισαμιάς είναι των 12 Αποστόλων. Βρίσκεται νότιο-δυτικά του χωριού και γιορτάζει κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η ανέγερση του Ιερού Ναού των 12 Αποστόλων έγινε το 1836. Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1850 πυρπολήθηκε και ανακατασκευάστηκε εκ νέου το 1856. Ο ναός ανακαινίστηκε στα μέσα του περασμένου αιώνα και φέρει σύγχρονη αγιογράφηση. Όπως όλα τα χωριά της Βυσαλτίας, έτσι και η Σισαμιά είχε δημοτικό σχολείο. Παράλληλα λειτουργούσε και συστεγαζόταν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο κτίριο και το νηπιαγωγείο. Εδώ και πολλά χρόνια πλέον δεν λειτουργούν και τα παιδιά φοιτούν κυρίως στο Δημητρίτσι αλλά και στα όμορα χωριά. Το κτίριο που βλέπουμε λειτουργούσε πριν πολλά χρόνια σαν λουτρά, ήτανε τα λουτρά της Σισαμιάς, τα οποία δυστυχώς κάποια στιγμή σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Έχει πια μείνει μόνο το κτίριο να μας τα θυμίζει. Εκτός του Ιερού Ναού των 12 Αποστόλων υπάρχει και το εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, όπου είναι ο χώρος όπου γίνεται το πανηγύρι της Σισαμιάς, όπου συγκεντρώνεται πάρα πολλής κόσμος κάθε χρόνο όταν πανηγυρίζει το εκκλησάκι. Οι Σισαμιώτες προσπαθούν να κρατήσουν τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, να διατηρήσουν επαφή με όλα τα μέλη του χωριού, τους Σισαμιώτες που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και εκτός αυτής.
Το δημοτικό στάδιο της Σαμιάς του Δήμου Βυσαλτίας κτίστηκε επί προεδρίας του Σταμπουλή Θεοφάνη, όπως και το υδροθεραπευτήριο που αναφέραμε προηγουμένως και πολλά άλλα δημόσια κτίρια. Στο δημοτικό στάδιο της Σαμιάς αγωνιζόταν πριν χρόνια η τοπική ομάδα της Δόξας. Εκεί γινόταν επί χρόνια αγώνες στίβου και όχι μόνο προς τιμή του Βαλκανιονίκη Μαραθωνοδρόμου Αθανασίου Μπεκιάρη, που γεννήθηκε το 1904, κατέκτησε 55 μετάλλια στην αθλητική του διαδρομή και μάλιστα λένε ήταν τόσο γρήγορος που έπαιγαινε τους λαγούς τρέχοντας με τα πόδια. Λίγο μετά το γήπεδο βρίσκεται η πίστα motocross, όπου γίνονται αγώνες τοπικής και πανελλήνιας εμβέλειας και σειραίει κόσμος από όλη την Ελλάδα. Στη Σαμιά υπάρχει ένα υπέροχο κτήμα ιδιώτη, όπου στο κέντρο του κτήματος υπάρχει ένα υπέροχο εκκλησάκι αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Υπέροχες αγιογραφίες στο εκκλησάκι έχει κάνει ο τερπνώτης Δαφνομήλιος Κουτσιανόπουλος, γνωστός σε όλους μας Μιλάκος, αλλά εκτός της εκκλησίας έχει ζωγραφίσει υπέροχα και διάφορα τμήματα του κτήματος, που με τόσο μεράκι έχει επιμεληθεί ο ιδιοκτήτης του. Η δημιουργική ομάδα του ιστολογίου pansaraikos.gr σας ευχαριστεί θερμά και περιμένει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.